Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε μετάδοση της κινητής συσκευής σε έναν υπολογιστή Windows 10 ή 11. Να σημειώσουμε ότι αυτή η λειτουργία υπάρχει συνήθως σε νέους φορητούς υπολογιστές Windows 11 ή και 10. Για να δούμε λοιπόν αν αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε εμά. θα πάμε από το μενού του υπολογιστή, θα ανοίξουμε τις ρυθμίσεις ή μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση για προβολή σε αυτόν τον υπολογιστή. Θα πάμε λοιπόν στην κατηγορία σύστημα και θα βρούμε τη λειτουργία προβολή σε αυτόν τον υπολογιστή. Και εδώ θα δούμε αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Αν δεν είναι, θα υπάρχει ένα μήνυμα με κόκκινα γράμματα. Υπάρχουν εδώ κάποιε επιλογέ, αλλά μπορούμε να ξεκινάμε λοιπόν τη λειτουργία με το σύνδεσμο εδώ. Εφανίζεται αυτή η οθόνη και θα πάμε τώρα στην κινητή μας συσκευή και θα επιλέξουμε μετάδοση οθόνης. Θα αναζητήσουμε και θα βρούμε το όνομα της συσκευής που, λέει, που εμφανίζεται εδώ, π.χ. σε μένα που είναι laptop, παύλα, κάτι. Και θα ξεκινήσουμε έτσι λοιπόν τη μετάδοση από το κινητό στον, υπο, στην οθόνη του υπολογιστή. Αν θέλετε να κλείσετε αυτό το παράθυρο μπορείτε να πατήσετε Alt F4. Και ξεκινά, έχει ξεκινήσει λοιπόν η μετάδοση. Βλέπουμε την εικόνα τη κινητή συσκευή. Και πάνω αριστερά, δεν φαίνεται εδώ πέρα στην οθόνη, είναι το εικονίδιο, ένα μπλε εικονίδιο με τον οποίο μπορούμε να του πατήσουμε και να ελέγξουμε τη μετάδοση, δηλαδή να σταματήσουμε την μετάδοση. Να δούμε λοιπόν. Και πατάμε το κουμπί διακοπή μετάδοση για να διακόψουμε τη μετάδοση. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πώς μπορούμε να κάνουμε μετάδοση από κινητό σε υπολογιστή.